Ο Αιωλικός ενισχύθηκε κατάλληλα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου με δύο παίκτες πρώτης γραμμής, οι οποίοι θα προσδώσουν ακόμη περισσότερη ποιότητα στο ήδη δυνατό ρόστερ. Πλέον όλοι μαζί θα τα δώσουν όλα μέσα στο παρκέ, προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος των νησιωτών, που δεν είναι άλλος από την παραμονή στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ένας στόχος που, όπως έχουμε ξαναπεί, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους για να υλοποιηθεί, αφού το φετινό πρωτάθλημα έχει πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς εκτός από το ότι στο τέλος της χρονιάς θα υποβιβαστούν συνολικά 6 ομάδες, η ΕΟΚ για πρώτη φορά φέτος έχει θεσπίσει play-off και play-out στη ΓΑΜΑ κατηγορία, που φέτος είναι ένας πραγματικός μαραθώνιος. Η ομάδα της Μυτιλίνης στην πρώτη της παρουσία στις εθνικές κατηγορίες μέχρι τώρα έχει ρεκόρ 4 νίκες και 9 ήττες, την ώρα που τα πρώτα παιχνίδια στο δεύτερο γύρο χαρακτηρίζονται δύσκολα για τον Αιωλικό, που έβγαλε ήδη δύο δύσκολα μάτς με Ίκαρο Καλυθέας και Αργοναύτη Ραφίνας και έχει μπροστά του ένα ακόμη απαιτητικό εκτός έδρας μάτς με την Νίκαια Μαρουσίου. Μόλις περάσει και αυτή η αναμέτρηση, το πρόγραμμα για τον Αιωλικό θα γίνει σαφώς πιο ευνοϊκό, όσο ευνοϊκό μπορεί να είναι σε μια τόσο δύσκολη κατηγορία όπως είναι η ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά όπως και να έχει, η ομάδα της Μυτιλίνης έχει πλέον όλα τα φόντα να διεκδικήσει με αξιώσεις την παραμονή. Και αυτό διότι η διοίκηση του συλλόγου κατάφερε να προσθέσει στην ομάδα δύο αθλητές, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την κατηγορία και αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά το συγκρότημα του Γιώργου Γκούμα, ώστε να υλοποιήσει τους στόχους του. Στο μάτς με τον Ίκαρο, πήραμε μια πρώτη γεύση από τον Power Forward με το πλούσιο βιογραφικό Αριστοτέλη Πελίγκο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση φάνηκε ανέτοιμος, μιας και μέχρι τότε είχε κάνει μόλις μια μισή προπόνηση. Πλέον έχει περισσότερες προπονήσεις με την ομάδα, οπότε αναμένεται να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στο παιχνίδι της Κυριακής με την Νίκαια Μαρουσίου. Αλήθεια, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ στον Αιωλικό? Νέο περιβάλλον, ένα νησί, έρχεσαι σε ένα νησί να παίξεις εδώ. Ευχαριστημένος με την επιλογή σου καταρχάς? Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Οι άνθρωποι είναι κοντά στην ομάδα και εμείς πρέπει να δείξουμε από την πλευρά μας ότι να μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα να σώσει την κατηγορία. Ακριβώς τι χρειάζεται να σε πάω εκεί για να παραμείνει ομάδα στην κατηγορία, τι χρειάζεται να έχεις στα επόμενα παιχνίδια και στα play-out ιδίως? Από την αρχή, αρχικά να ξεκινάμε την προπόνηση. Να γίνουν όλα σωστά, να βρεθούμε καλύτερα με τους παίχτες, γιατί τώρα είμαι εγώ, είναι ο Στέφανος ο Βαλιώτης που είναι καινούργια προσθήκη στην ομάδα. Να μπούμε όλοι στο πλάνο του προπονητή και από εκεί και πέρα να κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά. Εθνική είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα φέτος, έτσι? Ναι, είναι, αρχικά έγινε τώρα όλο αυτό με τα play-off, play-out και είναι πολλές ομάδες που θα πέσουν, έτσι. Άμα δεν βγεις τέταρτος, από πέμπτος και κάτω παλεύεις. Τώρα θα δούμε. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για μας. Δηλαδή, όποιο πάρουμε, είτε είναι εντός έδρας είτε είναι εκτός έδρας, είναι κέρδος για την ομάδα του Αιωλικού. Ο 28χρονος με ύψος 2 μέτρα και 2 εκατοστά Πελίγκος ήρθε στον Αιωλικό που τον πήγα στο Θηρέα, με τον οποίο αγωνίστηκε στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και εκτός από μια παραπάνω λύση στη γραμμή των ψηλών, είναι αποφασισμένος να προσφέρει και πολλούς πόντους στην ομάδα. Ο Αιωλικός απέκτησε επίσης τον νεαρό γκάρτ Στέφανο Βαλιώτη, ο οποίος, αν και 21 ετών, έχει προλάβει να αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της κατηγορίας, με τελευταίο του σταθμός πριν έρθει στους νησιώτες να είναι ο Δίωνας Κυπαρισίας. Από το επόμενο μάτς θα μπω να βοηθήσω εγώ την ομάδα μετά από την πλευρά μου. Υπάρχει υγεία στην ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Okay, έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Πρώτος είναι παραμονή στην κατηγορία και ό,τι καλύτερο μπορούμε μετά. Και θεωρώ πως με δουλειά θα τα καταφέρουμε. Αλήθεια, πώς είδες εδώ και τον κόσμο που ήρθε να σας στηρίξει? Τα μαθαίνεις και εσύ τώρα εδώ, τους συμπαίκτες σου? Ναι. Οι πρώτες μέρες στη Λέσβο, αυτές θέλω να μου σχολιάσεις. Είναι σημαντικό που μας στηρίζει ο κόσμος. Πήγα και τους γνώρισα και είναι σημαντικό που γεμίζει το γήπεδο. Τι είπαμε, όλα τα παιδιά έχουμε δέσει. Αν και είναι νωρίς σε δύο μέρες να δέσει με κάποιον, αλλά υπάρχει καλό κλίμα όπως είπα. Κάνουμε και παρά εκτός γηπέδου, που είναι σημαντικό για να είμαστε και άλλοι μέσα. Και μέρα με τη μέρα θα είμαστε καλύτεροι. Αλήθεια, γιατί επέλεξες να έρθεις εδώ στη Μυτιλίνη να παίξεις τον Αιωλικό? Γιατί επέλεξα? Γιατί με προσέγγισε ο coach πολύ ωραία. Μ' άρεσε η προσέγγιση του. Μου έδειξε ότι με πιστεύει. Και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω και εγώ την ομάδα και η ομάδα να βοηθήσει εμένα στους στόχους μου. Και νεαρός, έχεις εμπειρία από ΓΑΜΑ Εθνική και πριν έρθεις εδώ ήσουν σε ομάδα του πρώτου ομίλου. Πώς βλέπεις φέτος το πρωτάθλημα? Είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να κάνει ουσιαστικά η ομάδα και πρωταθλητισμό για να μείνει στην κατηγορία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Ναι, δεδομένου ότι πέφτουν αρκετές ομάδες. Ουσιαστικά άμεσα κάτω από το τέταρτο κινδυνεύεις. Είναι ανταγωνιστικό, αλλά αυτό είναι εν μέρει και καλό. Πιέζεις και στον εαυτό σου περισσότερο. Γίνεσαι καλύτερος, αλλά όπως είπα και πριν, θεωρώ πως θα τα πάμε πολύ καλά στη συνέχεια. Όλοι μαζί ενωμένοι, πιστεύεις ότι θα πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει? Σίγουρα. Δεν μπορώ να πιστεύω κάτι άλλο. Πιστεύω με δουλειά, συγκέντρωση, ακούμε τον coach και να έρχεται ο κόσμος να μας βλέπει
Είναι μεγάλη στήριξη και πιστεύω ότι θα είμαστε και πάνω από το ταβάνι που έχουμε θέσει ως όριο στους στόχους μας στο τέλος. Ο Βαλιώτης δεν έπαιξε με τον Ίκαρο, μιας και κουβαλούσε τιμωρία, ωστόσο θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το παιχνίδι της Κυριακής, το οποίο αναμένεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του με την κιανόλευκη φανέλα. Πρόκειται για ένα ψηλό παιδί που έχει έφεση στο σκοράρισμα και με τα μακριά του χέρια μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα και στο αμυντικό κομμάτι. Με λίγα λόγια, ο Αιωλικός κινήθηκε στοχευμένα και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και αυτό που μένει να φανεί είναι αν θα καταφέρει να σώσει την κατηγορία. Ό,τι και να γίνει πάντως, στο τέλος της χρονιάς, άπαντε στην ομάδα, αυτό που θα λένε είναι ότι τουλάχιστον προσπάθησαν, ανεξάρτητα από το αν το αποτέλεσμα θα είναι θετικό ή αρνητικό.